Να δούμε και την υπόθεση εμπορίας βρεφών, η οποία συνεχίζει να απασχολεί και την τοπική κοινωνία και όχι μόνο και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Είναι λογικό γιατί είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Δύο στοιχεία. Η ανάκριση θα συνεχιστεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί είναι εκατοντάδες τα άτομα που θα κληθούν να καταθέσουν και είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν ότι θα κληθούν να καταθέσουν όλες οι γυναίκες που πέρασαν από το κέντρο και είχαν υποβληθεί σε διαδικασία τεχνητής γονιμοποίησης για να δουν αν όντως είχε γίνει με δικά τους οάρια και με δικό τους γενετικό υλικό. Ένα. Δύο, οι γυναίκες που συμμετείχαν ως παρένθετες μητέρες ή ως δότριες. Και τρίτον, τα άτομα που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση μέσω της δικογραφίας ως γονείς που είχαν ζητήσει να, μέσω παρένθετης μητέρας να αποκτήσουν παιδί. Είναι δεκάδες οι περιπτώσεις και μάλιστα να σας πω ότι τελευταίες μέρες τα παιδιά που γεννήθηκαν έγινε ταυτοποίηση γενετικού υλικού και τα ζευγάρια τα οποία είχαν απευθυνθεί στη συγκεκριμένη κλινική για να αποκτήσουν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, ταυτοποιήθηκε το γενετικό τους υλικό, έγινε εξέταση DNA και παρέλαβαν τα μωρά και έχουν πλέον τα μωρά μαζί τους. Μάλιστα.